Πάμε τώρα στη Βουλγαρία, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε με έναν από τους δημοσιογράφους της γειτονικής χώρας που ξέρει ίσως καλύτερα από τον καθένα τα θέματα της Λεύσκη. Μιλάμε με τον Βασίλ Κόλεφ, ο οποίος έχει ενημερώσει και πάλι το κοινό του Λίμπερο για τα θέματα της βουλγαρικής ομάδας αντιπάλου του ΠΑΟΚ στο Conference League. Βασίλ, good morning from Thessaloniki. How are you? Good morning. Fine. I'm traveling and waiting for the first game on Thursday. I think that the situation for Levski is a little better now. They won on Saturday easy. Yeah, but it was not very bad even with this defeat in the first match. Mm-hmm. Because after so many games, it's expected to every team it can happen. Yeah, it was nothing special because Levski didn't play bad in this first game, but have been very unlucky. Mm-hmm. And everything is fine. They just put stadium is sold out for 3 minutes. Sold out in 3 minutes, eh? That's amazing. Yes. That's amazing. It's a second time in 3 months. The final of the cup was the same. Αχα. Μας λέει ο Βασίλη, φίλες και φίλοι, πως καταρχήν η Λεύσκη, έχοντας κερδίσει το Σάββατο εύκολα με 5-0 την Σπάρτακ Βάρνα, δεν είναι και σε τόσο άσχημη κατάσταση όσο παρουσιάζεται ίσως εδώ από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί και παρά την ήττα από την Τζεσεκά, λέει ότι είναι κάτι εντάξει, ήταν ένα ντέρμπι, ένα αποτέλεσμα που μπορεί να έρθει στο ποδόσφαιρο, δεν έγινε και κάτι καταστροφικό που ήρθε η ήττα στην πρώτη αγωνιστική του βουλγαρικού πρωταθλήματος. Επίσης μας ενημερώνει ότι μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έγινε sold out στα εισιτήρια για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, που είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία της ομάδας που συμβαίνει αυτό μετά τον τελικό του κυπέλου, του βουλγαρικού κυπέλου. And I think, Vasil, that Levski now has maybe a small problem with the injury of Tsunami. Yes, both flanks of the defense, because on the left Tsunami is injured. Mm-hmm. And on the right, they have been one new player, but he didn't start very well. And they both new right-sided defender. During the midweek, he played a couple of minutes. He's a French guy. Uh-huh. And maybe he will play against PAOK, but we don't know. Mm-hmm. Or the system will be different. Mm-hmm. Μας λέει ο Βασίλη σχετικά με τον τραυματισμό του Τσουνάμι, ο οποίος είναι ένας Βραζιλιάνος ακραίος αμυντικός. Λέει ότι πραγματικά συνέβη αυτό. Υπάρχει ένας Γάλλος ο οποίος αποκτήθηκε και να δούμε αν θα παίξει αυτός, μήπως αλλάξουν και τα πλάνα. Θα δούμε πώς είναι η κατάσταση και μαζί του. I don't know, Βασίλη, how satisfied was coach Stoilov about the victory of Saturday and ahead of the game with PAOK? I spoke to Stoilov last week. I've made one big interview, and it was for the official program, match program for the game against PAOK. Yes, so I saw the picture. I saw the picture about it. Yes. And well, he knows what he can expect, and he knows what the chances of Levski are. Of course, he said the team which made few mistakes, he will go through. It's mm-hmm. more possible that PAOK will make fewer mistakes than us, but it doesn't mean for sure that we don't have chances. Mm-hmm. Maybe they can make more mistakes than us. Of course. Μας λέει ο Βασίλης σχετικά με την προσέγγιση του προπονητή της Λεύσκη, του κυρίου Στοίλοφ, σχετικά με τον αγώνα και μετά την νίκη της ομάδας του με 5-0 στο βουλγαρικό πρωτάθλημα, ότι εντάξει, είναι ρεαλιστής, είναι προσγειωμένος. Μας λέει ότι έκανε μαζί του μία συνέντευξη για το επίσημο πρόγραμμα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ και εκεί ήταν αποφασισμένος βεβαίως για την ομάδα του, σχετικά αισιόδοξος, αλλά είπε ότι όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη σε αυτά τα παιχνίδια θα περάσει. Ίσως ο ΠΑΟΚ να κάνει λιγότερα από εμάς, να έχει δηλαδή περισσότερες πιθανότητες, αλλά είναι ποδόσφαιρο, ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μια αναμέτρηση. The whole atmosphere in Sofia and Bulgaria in general about this game, how is it, Vasil? Well, Levski supporters are eager to mm-hmm. watch this game because it's a very rare occasion, Levski not to participate in the European competition. Yes. But in the last two seasons, Levski missed to qualify. Mm-hmm. So they are over enthusiastic about that. And generally, of course, everyone knows that it will be a very hard game, very tough opponent, the worst possible opponent. But at the same time,
it's good because if you can win against PAOK, then it will mean an easier opponent in the next round, mm-hmm. because in the draw today we will participate with the coefficient of PAOK. Yes, yes. So it's okay. After all, there is a chance. And also everyone remembers that last year Ludogorets beat Olympiakos. And Levski showed that Levski can compete with Ludogorets in two matches. Mm-hmm. Of course. Τον ρωτήσαμε για τη γενικότερη ατμόσφαιρα στη Σόφια και στη Βουλγαρία για τα παιχνίδια αυτά της Λεύσκη με τον ΠΑΟΚ. Είπε ότι εντάξει, στη Λεύσκη είναι σχετικά αισιόδοξοι και χαρούμενοι που επιστρέφουν στην Ευρώπη μετά από δύο χρόνια που δεν έπαιξαν. Γνωρίζουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί, γνωρίζουν ότι έχουν πολύ δύσκολο αντίπαλο και πολύ δύσκολο έργο. Όμως σε κάθε περίπτωση γνωρίζουν επίσης ότι στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται, ότι για αυτούς είναι κάτι σημαντικό η συμμετοχή. Και από την στιγμή που ήδη, ας πούμε, μια άλλη βουλγαρική ομάδα, Λουντογκόρετς, έδειξε με τον Ολυμπιακό ότι μπορεί να αντισταθεί και μάλιστα τον πέρασε και όλας προκρίθηκε, τον κέρδισε. Και η Λεύσκη με την Λουντογκόρετς έδειξε ότι μπορεί να σταθεί απέναντί της. Άρα πιστεύει ότι όλα μπορούν να γίνουν στο ποδόσφαιρο. So, Βασίλ, we waiting for the games. Thank you very much. Mm-hmm. Thank you very much for your report about Levski. If you have anything special, we'll talk again. Thank you very much. Thank you very much. See you in Tumba. I wait to come for the game. Of course, of course. Thank you, Vasil. Okay. Take care. Bye-bye. Αυτά λοιπόν από τον Βούλγαρο συνάδελφο, τον Βασίλ Κόλεφ, ο οποίος μας ενημέρωσε για την κατάσταση της Λεύσκη, εν ώψη βεβαίως των αγώνων με τον ΠΑΟΚ. Τόνισε και ο ίδιος βεβαίως ότι θέλει και θα είναι παρόν στο παιχνίδι της Τούμπας, ανυπομονεί και αυτός να έρθει για το παιχνίδι της Θεσσαλονίκης και βεβαίως να παρακολουθήσει την ομάδα του από κοντά.